πρόταση νόμου. Το δεύτερο που θέλω να θέσω είναι ότι ορθά και επιβεβαιώνω και εγώ αυτό το οποίο είπατε, ότι σε αυτή την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ ο ένας τον άλλον τον πατριωτισμό του και προσερχόμαστε με ένα πνεύμα υπέρβασης των αντιθέσεών μας, των πολιτικών και θεμητών αντιθέσεων, όταν κρίνουμε ότι τα ζητήματα που διαχειριζόμαστε έχουν μια εξαιρετική σημασία που ξεπερνάει τις κομματικές διαφορές. Πλην όμως, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφος κύριος Μπογδάνος, λείπει δυστυχώς σήμερα, είναι μέλος της Επιτροπής μας. Πριν 2 ώρες περίπου, στην Ολομέλεια της Βουλής, είπε «Πρόθυμοι προμηθευτές όπλων και πυρομαχικών στον εχθρό υπάρχουν και εντός των ελληνικών συνόρων». Δεν χωράει αμφισβήτηση ότι μεγάλο μέρος όσων διακινούν πρόθυμα τη βρώμικη προπαγάνδα της Τουρκίας ανήκουν ή πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε βέβαια την πληρωμένη απάντηση από την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, που παρίσταται και συμμετέχει κιόλας εδώ στη συνεδρίαση. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή τα πρακτικά της Βουλής είναι στη διάθεση του καθενός, σας αναλογεί η ευθύνη να ζητήσετε και να ζητήσουμε και όλοι να μην συμμετέχει πλέον ο κύριος Μπογδάνος στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, αλλά τα δεδομένα, και ακριβώς επειδή θέσατε και τους όρους με τους οποίους λειτουργεί αυτή η Επιτροπή και σας είπα ότι συμφωνώ με αυτούς, νομίζω ότι πρέπει αυτό να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ευχαριστώ. Κύριε Δρίτσα, απλώς το πρόβλημα είναι ότι λείπει ο συγκεκριμένος συνάδελφος, ήταν ως πρώτην ως εδώ. Αισθάνομαι πιο άσχημα καλό εγώ από εσάς επειδή λείπει. Θα ήθελα να καλό είναι θα εδώ. Καλό θα ήταν να τεθεί όταν θα ήταν και ο ίδιος εδώ για να έχει την ευκαιρία να δώσει την απάντηση που πιστεύει.